Καλώς ήρθες στο πρώτο και μοναδικό ASMR κανάλι στα ελληνικά στο Twitch. Εύχομαι να έχεις ένα καλό 2023, να έχουμε όλοι οι άνθρωποι υγεία, χαρά, ευτυχία, γαλήνη και αγάπη. Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν αυτή τη χρονιά αυτό που δεν βρήκανε τις προηγούμενες χρονιές ή τις επόμενες χρονιές. Ελπίζω να έφαγες πάρα πολύ. Ελπίζω να πέρασες πολύ ωραία. Εγώ κοντεύω να σκάσω, γιατί η αδερφούλα μου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για διάβασμα. Δώσε μου ένα feedback για τον ήχο. Για πώς ακούγονται τα καμπανάκια από πίσω. Λοιπόν, σήμερα θα διαβάσουμε δύο κομματάκια ακόμη. Το κάθε κομμάτι είναι 30 σελίδες. Δηλαδή 30 και 30, 60. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, τα Χριστουγεννιάτικα, τα Πρωτοχρονιάτικα και των Φώτων, των Φώτων. Λοιπόν, ίσως... Όχι, καλά είναι και το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, δεν μου δίνεις feedback, συνεχίζω εγώ, συνεχίζω. Πάμε. Επερδεμίζω για όλους. Τα βιντεάκια αυτά μπορείς να τα βρεις στο YouTube. Κάνουμε upload στο YouTube μόνο τα ASMR streams, οπότε είναι πολύ εύκολο να τα βρεις. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα triggers είναι σελίδες του βιβλίου. Πιστεύω ότι είναι έπος οι σελίδες στο βιβλίο. Ξεκινάμε. Α, έχει σχέση και με τους φίλους μας που ήρθαν στο προηγούμενο ASMR stream. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Ο Αμερικάνος». Ίσως το βάλω λίγο πιο κάτω. Εδώ. «Ο Αμερικάνος. Χριστουγεννιάτικο διήγημα». Του Δημήτρη του Μπέρδε το μαγαζί ομοίαζε την εσπέραν εκείνη με βάρκαν κατά το φαινόμενο φουρτουνιασμένη δευτερόπριμα πλέουσαν πληττωμένη υπό των κυμάτων τη μίαν πλευράν με το είδωρ ισπιδών από την κομπαστήν και περιεραντίζουν τους δυστυχείς επιβάτας όπου ο κυβερνήτης και ο ναύτης του φαίνονται περιφρόντιδες, δίδοντες και λαμβάνοντες προστάγματα εις ακατάληπτον γλώσσαν. Ο μεν ηθήνων με τα βία στο πηδάλιον, ο δε λίον και δένοντα αιστεία. Βοηθών δια της κόπης εκ του υπηνέμου,
αμφότεροι τρέχοντες από την Πρίμνηνη στην Πρόραν, καταπτωούντας τους απειροτέρους των επιβατών, περιρενωμένους από το αφρίζον κύμα, ως φρενωμένους έγκυθεν και γευωμένους την άλμη. Είναι η καλύτερη λογοτεχνική περιγραφή, λογοτεχνική μεταφορά για να περιγράψει πως ένα κατάστημα, ένα μαγαζί, έχοντας πολύ κόσμο τα Χριστούγεννα, που οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα τους ψώνια, και εκεί μέσα γίνεται χαμός. Πώς το παρομοιάζει? Το παρομοιάζει με μια βάρκα όπου έχει φορτούνα. Βάρκα εννοεί, ναι, το πλοιάριο, το πλοίο. Και γινόταν χαμός. Για να δούμε παρακάτω. Εξημέρωναν δε Χριστούγεννα και έκαστος των πελατών επεθύμει να κάνει τα οψώνια του. Ο κύρ Δημήτρης ο Μπέρδες έτρεχε εμπρός, ο πίσω, εκέρνα νοθευμένα τους πελάτας, επόλη ξύκικα εις τους αγοραστάς. Τι είναι τα ξύκικα? Έκλεβε στο ζύγι, πρόσεξε. Με την τρικυμία ανεσκορπισμένη στην όψη και την γαλήνη ταμιευμένη εν την καρδία, ο ετευωμένος από τα σφωνάς των θαμώνων, ενθουσιών από τον κρότον των κερμάτων των πιπτόντων δια της άνωθεν οποίης, ως τα στρουθία εις την παγίδα εις το καλός κλειδωμένον συρτάρι του. Και άλλη φοβερή περιγραφή. Αυτός ήταν χαλαρός και τους έκλεβε χαλαρά και έπαιρνε, λέει, τα κέρματά τους όπου πέφτανε, λέει, μέσα στο ταμείο τους, σαν το σπουργιτάκι που πέφτει στην παγίδα. Φοβερή περιγραφή. Το παιδί, ο 15ούτης Χρήστος, ανεψιός του εξαδελφής, δεν επρόθενε να γεμίζει φιάλας εκ του βαρελίου, να κακοζυγίζει βούτυρον εκ του πίθου, να κενώνει μέλη εκ του ασκού με την ποδιά ανεψηλάν εις το στήθος περιδεδεμένη, και εξελαργίζα το να φωνάζει αμέσως εις 8 διαφόρους τόνους και ύψη, λέξην την οποία με τον καιρόν είχε κατορθώσει να κολοβώσει εις αμές, είπα να συντάμει εις μες και τέλος να απλοποιήσει εις εσ. Τι έπος, Θεέ μου. Μάλιστα. Τους έβαζε, λοιπόν, μέλι και βούτυρο. Καταπληκτικό. Τους πήγαινε, δηλαδή, με ζεδάκια με μέλι και βούτυρο λόγω Χριστουγέννων. Καταπληκτικό. Τα οποία βέβαια ήταν, λέει, κακοζυγιασμένα. Τους έκλεβε, δηλαδή. Και αυτή ήταν αυτό ήταν που τρώγανε μαζί με το κρασί. Ο μεζές που λέμε, αυτό έψαχνα εδώ. Αυτό ήταν ο μεζές του κρασιού. Μέλι και βούτυρο, καταπληκτικό. Εις μίαν γωνίαν του μαγαζίου, όμιλος εκ 5 ανδρών, εκάθιντο και έπιναν την μαστίχαν των, πριν διαλυθώσει και απελθώσει ή κατά δια το δείπνον. Ήσαν όλοι εμποροπλήρχες του τόπου, περιμένοντας την κατάδυση του σταυρού, δια να αποπλεύσωση και δεξιούντο ένα συνάδελφόν των εκείνη την εσπέραν,
φτάσαντα αισίως με τη σκούνα του, τον καπετάν Γιάννην τον Ιβριώτην. Έκαμαν όλοι με τη σειρά τα μουσαφυρλίκια. Είτε ο καπετάν Γιάννης θέλησε και αυτός να τους κάνει τα σαλαμετιλίκια. Τι είναι το σαλαμετιλίκι, το μουσαφυρλίκι, ξέρουμε τι είναι. Α, πρόσεξε. Το μουσαφυρλίκι είναι που κερνάς αυτόν που έρχεται. Ο μουσαφύρης δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου τον κερνάς. Το σαλαμετιλίκι είναι το ανάποδο. Αυτός που μπαίνει σε ένα σπίτι πρέπει να κεράσει και αυτός για το καλό σας βρήκα. Το ήξερες? Πού να το ξέρεις? Ούτε εγώ το ξέρω. Ήταν εισέκαστος στο φίλον, προθυμήθη να κάνει και εκ δεύτερου τα μουσαφυρλίκια και πάλι ο καπετάν Ιβριώτης εξανάκαμε τα σαλαμετλίκια. Έως εδώ ευρίσκοντο και ομίλουν ζωηρός περί πραγμάτων του επαγγέλματός των, περί ναυαγίων και αβαριών. Όπα, μισό λεπτό. Λάθος. Περί πραγμάτων του επαγγέλματός των, περί ναύλων και σατίων, περί σταλίας, περί φορτώσεων και εκφορτώσεων, περί ναυαγίων και αβαριών. Κάτσε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Η σταλία είναι το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί για την φορτοεκφόρτωση του πλοίου. Η αβαρία ξέρουμε τι είναι. Η βλάβη του καραβιού, η ζημιά του φορτίου κατά το ταξίδι του πλοίου. Ο καπετάν Γιάννης διήγε το διαμακρόν τα του τελευταίο ταξίδι του και είπε ότι ακουσίως του ένεκαν δυστροπία των τουρκικών αρχών η αγκάστη να διατρύψει επί ημέρας εν Βόλο, όπου είχε προσεγγίσει προς μερική εκφόρτωση. Του κάνανε δύσκολη τη ζωή οι Τούρκοι και αναγκάστηκε να προσαράξει στο Βόλο. Εδώ δηλαδή. Για να δούμε. «Α, δεν σας είπα για έναν γουρτζή που πήρε από το Βόλο», είπε. «Τι είναι ο γουρτζής?» «Ο γουρτζής είναι ο επιβάτης, μάλιστα». «Επήρες κανέναν επιβάτη από το Βόλο?» ρώτησε εις των φίλων του. «Δεν ήθελε να ξεμπαρκάρει, έμεινε μέσα στη σκούνα. Του είπα να τον πάρω με σαφύρι στο σπίτι και δεν θέλησε». Μουσαφύρι δηλαδή, να τον πάρει στο σπίτι. Τον πρότεινε να τον πάρει μουσαφύρι στο σπίτι. Okay. «Και για πού πάει?» «Έως εδώ, κατά το παρόν. Τον ρώτησα, δεν ήθελε να μου πει». «Και τι δουλειά έχει εδώ?» «Τι άνθρωπος είναι?» «Πώς σου φάνηκε?» «Διασταυρούντο ερωτήσεις των πλοιάρχων». Του κάνουν όλοι μαζί ερωτήσεις δηλαδή. «Είναι άνθρωπος που έχει ξουραφισμένο το μουστάκι και τα γένια και έχει αφημένες μόνο τρίχες από κάτω από το σαγόι και στο λαιμό». Θα σου κάνω και την σκοπελίτικη προφορά. «Μου φάνηκε σαν Εγγλέζος, σαν Αμερικάνος». «Μα όχι πάλι σωστός Εγγλέζος, ούτε σωστός Αμερικάνος. Τα ολίγα λόγια που μου είπε, ρωμαϊκά, τα είπε με έναν τρόπο δύσκολο και συλλογισμένο, όχι και πολύ ξενικό, σαν να ήξερε μία φορά ρωμαϊκά και τα ξέχασε». Α, πρόσεξε. «Τες πιότερες φορές συνεννοηθήκαμε με κάτι λίγα ιταλικά που ξέρω κι εγώ». «Σου είπε το όνομά του?» «Στα χαρτιά τον υπέρασα Τζον Στόθισον, με αμερικάνικο πασαπόρτι». «Πασαπόρτι είναι διαβατήρι».
Τη στιγμή εκείνη ο καπετάν Γιάννης ώστες εκάθητο ηρίδων τα νότα επί του τοίχου προς την θύραν βλέπων ακουσίως ανέκραξεν. Α, νάτος! Όλοι εστράφησαν προς τη θύραν. Το ηρίδων σημαίνει, είναι με έψιλον γιώτα, ερίδων, ακουμπώντας στερίζοντας, οκ. Okay. Γύρισε το ενώ τους έλεγε λοιπόν την ιστορία με τον Αμερικάνο, γυρίσανε όλοι προς την πόρτα να δουν, προφανώς μπήκε μέσα. Για να δούμε. Είχε εισέλθει άνθρωπος υψηλός, καλοφορεμένος, ως 45 ετών, ωραίος, ανοιχτοπρόσωπος, εξυρισμένος μίστακα και γένιων, πλην ολίγων τριχών υπό τον πόγωνα και προς το λαιμόν, με παχιάν χρυσήν καρέναν επί του στήθους, αφήσε κρέμαντο μικρών εγκόλπιον και τίνες βόλη χρυσού. Ποιας φιλής, ποιου κλίματος ήτο, δυσκόλως η δύνατον εικάσει της. Εφαίνετο αποκτήσα σιωνή επίχρησμα επί του προσώπους προσωπίδα τεινά άλλου κλίματος ευζωίας και πολιτισμού η φύνε λάνθανε κρυπτωμένη αληθής καταγωγή του. Α, τι φοβερή γλώσσα, τι φοβερή γλώσσα, ήρθαν εδώ και φύγανε. Ευάδιζε με βήμα βέβαιον ρίπτον βλέμμα έτι αβεβαιωτέρων προς τα περί αυτών πρόσωπα και πράγματα, ώστε να προσεπάθει να κατατοπιστεί όπου ήτο. Τι φοβερή γλώσσα, Θεέ μου. Θεέ μου. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι το πρόσωπό του ήταν αλλαγμένο και δεν μπορούσες να καταλάβεις ποια ήταν η καταγωγή του, διότι ήταν αλλαγμένο. Σύμφωνα πάντα με τον Παδιαμάντη, ότι όταν κάποιος πάει και μένει κάπου αλλού, τα χαρακτηριστικά του, το ύφος του, ο τρόπος που κινείται, αλλάζει, αλλάζει και παίρνει το κλίμα και τον πολιτισμό της πόλης και του πολιτισμού και της χώρας που έχει φύγει, που μένει εκεί, που έχει φύγει δηλαδή και μένει εκεί. Αυτό μας λέει με λίγα λόγια. Καταπληκτικό. Ενώ προ της δύσεως του ηλίου ιερνήθη ως διηγεί το πλοίαρχο συμβριώτης να αποβιβαστεί εις την πολύ ίχνη, άμα ενύχθωσε παρακάλεσε τον επί του πλοίου μήναντα ναύτη ώστις, επειδή δεν ήταν εντόπιος, δεν είχε που να υπάγει και έμεινε φύλαξ της κούνας, να τον αποβιβάσει στην ξηρά. Ο ναύτης επίκουσε. Ο ξένος άφησε την αποσκευή του συγκυμένη από τρεις υπερμεγέθης κασέλας εις τον θάλαμο της πρόρας και εξήλθε. Άμα αποβιβαστείς ευρέθη στην παραθαλάσσιον αγοράν και κοίταξε δεξιά αριστερά ως να μην εγνώριζε που ευρίσκετο. Έξω εις το ύπεθρον άνθρωποι δεν ήσαν, διότι ή το ψύχος δρυμεί, τα βουνά χιονισμένα ολόγυρα, ή το ότι 24 Δεκεμβρίου 1870. Εκείταξαν εντός εις δύο ή τρία καπηλεία και καφενεία, ή τα εις δύο εμπορικό παντοπολία διφύη ή ατατοχωρίων. Αλλά δεν εφάνη ευχαριστημένος ως μη αναγνωρίσας αυτά και εξεκολούθησαν τον δρόμο του. Για να δούμε λίγο κάτι. Ναι, αυτό εννοεί. Δυσυπόστατα με την άποψη ότι τα μαγαζιά τότε ήταν και καφενεία και παντοπολία μαζί. Εύχομαι να έχεις καλή χρονιά, να είσαι πάντα καλά
Και να είσαι πάντα όμορφη, όπως η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ που ήρθες. Κάτσε να ακούσεις, γιατί έχω αρχίσει και τρώω πάλι φρική. Τίποτα, την αλήθεια λέω. Τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ. Έχω φάει φρίκι πάλι. Α, δώσε μου λίγο ένα feedback για τον ήχο. Είναι όλα καλά? Έχεις κάποια... διαβλέπεις κάποια δυσαρμονία στον ήχο? Λοιπόν, τώρα παίζω με τα καμπανάκια δηλαδή. Okay, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσεξε. Το δίηγημα που διαβάσουμε έχει τίτλο «Ο Αμερικάνος». Ο Αμερικάνος. Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Η αγάπη μου είναι αυτή. Οι Αμερικάνοι και οι Αμερικανίδες είναι η αγάπη. Λέει το εξής. Αλλά δεν εφάνει ευχαριστημένος ως μη αναγνωρίσας αυτά και εξακολούθησε τον δρόμο του. Εκεί είχαμε μείνει. Ανέβη στη μικρά πλατεία έμπροσθεν του ναού των τριών ιεραρχών. Εκεί εφάνει ότι ανεγνώρισε το μέρος και δεν έκαμε μεν το σταυρό του άμα είδε την εκκλησία, αλλά εις το σκότος έβγαλε το καπέλον του και πάλι το εφόρεσεν ως να συνείδησε παλαιών φίλων και τον χαιρέτα. Ήτα προσέβλεψεν αριστερά, έστρεψε το βλέμμα αριστερά, είδε το μικρόν ίνο παντοπολίον του Μπέρδε και πλησίασε. Εστάθη από λίγα στιγμάς και κοίταξε εντός. Τέλος εισήλθεν. Εστάθη από λίγα στιγμάς και κοίταξε εντός. Τέλος εισήλθεν. Ωραία. Είναι αληθές ότι δεν είχε δει τον πλοίαρχον Ιβριώτη, ώστε σκέτη προς τη θύρα βλέπων. Εσκιάζει το εν μέρει από αυτούς τους συναδέλφους του. Ναι, είναι τα παλικάρια που πήραν όλοι μαζί. Μεθόν συνέπινε, στρέφοντας τα νότα προς τη θύραν και επεπροσθήτω και καλύπτονταν από άλλον, τι να ομίλων ορθών ισταμένων και ποινόντων παρατολογιστήριων έμπροσθεν το οποίο ίσταντο εφιάλε με τα ποτά. Εάν τον είχε ειδεί, ίσως δεν θα εσύρχε το. Έχουμε μπιφ, κάτσε. Μη φύγεις, κάτσε. Θα πέσει μπιφ. Να ο Αμερικάνος, επανέλαβε ο πλοίαρχος Ιμβριώτης, δείξας τον εισελθόντα προς τους συναδέλφους του. Οι τέσσερες εμποροπλοίαρχοι έστρεψαν τους οφθαλμούς προς τον νεοστή ελθόντα και τον κοίταξαν απλήστος. «Μπόνο πράτηγο σινιόρε», έκραξε ο Ιβριώτης. «Απεφάσισες, βλέπω και βγήκες». Αυτός δεν ξέρει αγγλικά και του μιλάει τελικά, καταλαβαίνεις. Σημαίνει καλή επιστροφή, καλώς ξεμπαρκάρισες κύριε. Γιατί τελικά δεν ξέρω. Ο ξένος έκαμε σημείο χαιρετισμού με τη χείρα. «Please, captain», ορίστε καπετάνια σε παρένθεση, είπεν εις τον εμποροπλοιάρχον ο καπετάν Θήμιος ο Κουρασάνος, ιδιοκτήτης μεγάλου βρικίου, ώστε είχε κάνει δύο ταξίδια στον ωκεανόν μέχρι Λονδίνου και είχε μάθει 8 ή 10 αγγλικάς φράσεις. Το πιάσες? «Thank you, sir», ευχαριστώ κύριε, απήντησεν ευγενός ο ξένος. Και έριψε μία δεκάρα στο λογιστήριον, υπόνει στον πέδα μόνο τη λέξη ταύτην, ο ρουμ. Λαβών δε στη χείρα το ποτήριόν του, δια να μην δείξει ότι απέφευγε συστηματικώς τους ανθρώπους, επλησίασε προς τον όμιλον και είπεν ελληνιστή, μετά τίνος παχιστομίας και δυσκολίας περί την προφοράν,
Έχει ξεχάσει τα ελληνικά του ο Αμερικάνος. Πρόσεξε. Ωραίο, ωραίο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλή χρονιά, Κούλη. Να είσαι καλά, Κούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εύχομαι ειρήνη και καλή τύχη για το 2023. Στον καθένα θα δίνω και από μια διαφορετική ευχή, αν μπορώ. Κάτσε να ακούσεις λίγο μορφίες, θα σου κάνει καλό. Θα σε ανεβάσει. Θα σε ανεβάσει πέφτοντας, γιατί τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη είναι λίγο dark. Είναι λίγο dark, αλλά δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει. Είναι ωφέλιμα όμως, θα σε ωφελήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήρθες, να είσαι καλά. Ευχαριστώ κύριε, δεν είμαι να καθίσω να κάνω talk. Να μιλήσω δηλαδή, πρόσεξε, να κουβεντιάσω. Και δύσκολο σε μένα να κάνω talk ρωμαϊκά. Να κάνω talk ρωμαϊκά, να μιλήσω ρωμαϊκά. Τι λέει? Είπε συνοφριωθείς ο καπετάν Θήμιος ο Κουρασάνος. Δε θέλει να κάνει τόκα μαζί μας. Τόκα σημαίνει να κάνει χειραψία. Ο ξένος σήκουσε και έσπευσε να επανορθώσει την παρανόηση. Με συμπάθεια κύριε, είπα να κάνω τόκ, να κάνω κονβερτσασιόνε. Πώς το λένε? Άντε τώρα να συνεννοηθούν αυτοί με τίποτα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να... Δεν μ' αρέσει, περίμενε. Όχι εδώ. Εδώ. Εντάξει, εδώ είναι καλύτερα. Δεν πειράζει. Περίμενε. Να το διορθώσουμε, να το διορθώσουμε. Είμαστε ζωντανή εκπομπή. Εδώ. Πώς το πες? Κονβερσασιόνε. Κονβερσασιόνε. Θέλει να πει, δυσκολεύεται να κάνει κουβέντα στη γλώσσα μας. Είπε να εννοήσεις ο καπετάν Ιβριώτης. Α, ναι, κουβέντα, είπε ο ξένος. Ξέχασα τα λόγια τα ρωμαϊκά. Αντ, πρόσεξε, θα στο διαβάζω πως το γράφει μέσα. Αντ χουέρ γιου κομ, είπε ο κουρασάνος, σολικίζον αγγλιστή το πόθεν έρχεσαι. Σολικίζον σημαίνει κάνοντας γλωσσικό σφάλμα. Πρόσεξε. Στην ώρα εδώ ήρθα, απήντησε ο Αμερικάνος. Ύστερα δεν ξέρω. Και άλλα ταξίδια θα κάνω. Ο καπετάν Κουρασάνος τον εκείταξε μηδέν εννοών. Δε κάθεσαι, σινιόρε, είπε ο Αμβριώτης. Πού θα βρεις καλύτερα? Δεν κάθομαι, πάω να κάνω walk, να φέρω γύρω, πώς το λέτε? Walk, να περπατήσω δηλαδή. Να κάνω σπάτσιο, το σπάτσιο τι σημαίνει? Περίπατος. Α, ναι, σπάτσιο, είπε ο ξένος. Ναι, βλέπω, σαν δεν είπε ένας λόγια τελικά, δεν καταλαβαίνει άλλος ρωμαϊκά. Έκανε νεύμα αποχαιρετισμού και στράφει προς την θύραν. Οι πέντε πλοίαρχοι έμειναν πλέοντες μετά την συνδιάλεξη ταύτην εις μεγαλύτερον πέλαγος αγνίας ή εις όσων πριν είχαν αναχθεί εκ των εξηγήσεων του συναδέλφου των Ιμβριώτη. Προσπαθούσαν δηλαδή να τον κουτσομπολεύσουν. Αυτή τώρα, αυτή
προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι αυτός και τι θέλει στο νησί τους και εδώ καλύτερα και εάν είναι κάποιος που ζούσε, εάν είναι κάποιος ντόπιος που έφυγε από το νησί κάποτε, πήγε στην Αμερική και έχει ξεχάσει τα ελληνικά. Εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τέλεια, συνεχίζουμε, πάμε. Εξαλθόν του καπηλίου ο ξένος διηθύνθη προς την κολόναν την ισταμένην απέναντι των τριών ιεραρχών εξής έδαινον το πάλε τα πριμνήσια των παραχυμαζόντων εις το λιμένα πλοίον. Έστρεφε το βλέμμα δεξιά και αριστερά και τέλος το προσήλωσεν επιμόνως εις την μικράν οικίαν την οποία κοίταξεν επί μακρόν ώστε να προσεπάθει να αναμνηστεί και να αναγνωρίσει τι. Άρα λοιπόν αυτός κάτι ψάχνει, για να δούμε. Πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Τέλος, εισήλθεν εις στενών δρομίσκων διασχίζοντα την συνοικίαν και έγινε άφαντος. Εάν εν τούτης τον παρακολουθητής θα έβλεπεν ότι αφού προέβει ολίγα βήματα εστράφει ψηλότερα και ανήλθε τέσσερας οικίας ανωτέρω του μικρού οίκου, τον οποίον επιμόνως εκοίταζε πριν, όπου μεταξύ δύο οικιών εσχηματίζει το κενόν τι εν μέρη θαπτώμενον απολύψανα δύο τείχων. Εφαίνεται ότι το χάλασμα ερήπιον οικίας ου προπολού καταδαφιστήσεις. Ο ξένος αφού κοίταξε τριγύρω να ειδεί μήπως τον παρατηρεί της, εισήλθε δηλώσει στο χάλασμα εκείνο, όπου στην γωνία των δύο τείχων εφαίνεται κόγχη της μαυρισμένη, ως να υπήρχε εστία εκεί το πάλε. Εισήλθε ασκεπής, κρατών των πύλων εις τα σχήρας, εγονάτισε και στήριξε το μέτωπον επί των ψυχρών λίθων της γωνίας εκείνης και αφού έμεινε επί τρία λεπτά αγωνικλινής η γέρθη εσπόγγισε τους οφθαλμούς του και απομακρύνθη βραδαίως. Επανελθόν πάλι χαμηλότερον εστάθη στο μέσο του δρομίσκου ου μακράν της οικίας την οποία πριν εφαίνεται ότι κοίταζαν. Εστάθη και αφού έριξε βλέμμα ολόγυρα η ναηδή μύτη τον παρακολούθη έτεινε το ους το αυτή τι οίκουεν άραγε ίσως οίκουε τα διασταυρούμενα και φεύγοντα κατά διαφόρους διευθύνσεις ως λάλημα χειμερινών στρουθίων άσματα των παιδών της γειτονιάς ή την εσεψκεπτόμενη τα σοικίας έψαλον τα Χριστούγεννα. Εδώ μεν οικούονται στοιχοί. Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, ευγάτα ακούστε, μάθετε, τώρα Χριστός γεννιέται. Εκεί δεν αντύχει. Κυρά μου τη θυγατέρα σου, κυρά μου την ακριβή σου,
και αλαχού, να σπρίσεις σαν τον έλιμπο, σαν τ' άσπρο περιστέρι. Φωνέ αθώε, αχρώη, χαροπέ, φωνέ παιδικής χαράς και ευθυμίας. Άχρωη, άχρωη, sorry. Συγγνώμη, συγγνώμη. Άχρωη, χωρίς χρώμα. Τι φοβερή περιγράφη. Οι παιδικές φωνές λοιπόν που τραγουδούν τα κάλαντα είναι, πρέπει να το ξαναδιαβάσω, λέει, φωνέ αθώε, άχρωη, χαροπέ, φωνέ παιδικής χαράς και ευθυμίας. Εύνης, ο ξένος συναγκάστη να παραμερίσει, διότι ζεύγος παιδίων όν το ενεκράτη και φανάριον, αρτίως καταβάντα από μίαν κλίμακαν, ήρχοντο προς τα εδώ. Επέστρεψε βήματα την άο πίσω προς το μέρον οπόθεν είχε έλθει. Γύρισε πίσω δηλαδή. Τα παιδιά έλθαν πλησίον και ουδέν τον παρατήρησαν καν. Ανέβησαν την κλίμακα εκείνης ακριβώς της οικίας, την οποία είχε κοιτάξει διαμακρόν ο ξένος. Α, μην πεις τα παιδιά του. Τούτο ειδόν έκαμε κίνημα και στράφει πίσω πάλιν με τα ζωηρού ενδιαφέροντος. Εστάθη και έτεινε το ους. Έστασε το αυτί του. Α, όχι, τα παιδιά πάνε να τραγουδήσουν σε αυτό το σπίτι. Γι' αυτό σε... έστασε αυτή να ακούσει. Ίσως ποιος είναι μέσα στο σπίτι. Ποιος θα ανοίξει την πόρτα για τα παιδιά. Μάλλον αυτό. Για να δούμε. Τα παιδιά έκρουσαν την θύρα. Να έρθουμε να τραγουδήσουμε, θιά. Μετά μια στιγμή οικούστη ένδοθεν βήμα. Η νύχθη η θύρα και γραία της με μαύρη μανδύλαν προκύψασα, είπεν με θλιβερά φωνή. Όχι, παιδάκια, τι να τραγουδίσετε από μας. Έχουμε εμείς κανένα, καλή χρονίτσα να έχετε και εσύ ερταλού να τραγδίσετε. Τους έβαλα μία πενταρίτσα στη χείρα. Δε τα παιδιά έφυγαν ευχαριστημένα, διότι χωρίς άλλον κόπον η μη την ανάβαση και κατάβαση της κλίμακος εκέρδισαν μίαν πεντάρα. Ο ξένος αόρατος από την γωνίας είδε την ερητιδωμένη εκείνη μορφή και ήκουσε την πικραμένη φωνή εκείνη. Περίεργον δε ότι άφηκε στεναγμόν ανακουφίσεως, εφάνει ως να εχάρει. Του ήλθε τότε μια ιδέα, την οποία χωρίς να συλλογιστεί πολύ, έβαλε σε ενέργεια. Αφού εκλείστη η θύρα και η γραία είναι άφαντος, τα παιδιά κατέβησαν την κλίμακα ανταλλάσσοντα λέξεις την ας. Τώρα έχουμε βρε γλιουόρ 1:65. Και από πόσα κάνει να πάρουμε, είπε ο άλλος, ώστεσή το κάσα από 80 λεπτά. Κάσα είναι το ταμείο. Δε θέλω να μοιραστούμε και την πιντάρα αυτής της γριάς. Ναι, θέτε να μοιραστούμε, βρεθανάς, 80 ο ένας και 80 ο άλλος. Τι να παίρνουμε, βρε γλιουόρ, καρύδια και τα μοιραζόμαστε. Κι σαν μας δώσουν 5 καρύδια, από πόσε θα πάρουμε. Εύνης, ο ξένος σε παρουσιάστη ενώπιον των παιδίων, προτείνων την χείρα και δεικνύων αυτής εντάλληρον. Τα παιδεία, τα οποία δεν είχαν δει άλλοτε άνθρωπον ξηραφισμένων γένια μουστάκια, εξαφνίστησαν και το εν το κρατούν το φανόν,
άφηκε μικράν κραυγήν, ενώ το άλλο το οποίο τσέπη ευρώντα ετρέπεται ως φυγή. Τότε ο Θανάσης υποπτεύσας ότι αν έφευγε ο Γλιώρης ίσως την επάβνα θα έκρυπτο και δεν θα το έδινε λογαριασμόν, άφηκε το φανάρι κατά γης και ήταν έτοιμος να τρέξει να κυνηγήσει τον φεύγοντα. Με θετιμότητος τότε ο Αμερικάνος επρόφασε να δείξει στο φως του φαναρίου το Τάλιρον, το οποίο είχε στη χείρα, και να είπε: «Στάσου, πάρε και αυτό το δόλαρ». Διχαζόμενον μεταξύ δύο φόβων και δύο επιθυμιών, το πεδίο εστάθη απόρουν την ακάμη και τα μένα γόνατα του έτρεμαν, η δε όψης του εφαίνεται κάπως φοβισμένη. «Δύο λόγια να μου πεις θέλω», είπε ο ξένος. «Αυτό το σπίτι υπήγατε απάνω, ποιος ζει?» «Το πεδίον δεν εννοείσαι καλός». «Τι λες, μπάρμπα», είπεν, αρχίσα να λαμβάνει θάρρος. «Όπα, καλή χρονιά, καλώστε, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι ευτυχισμένο το καινούριο έτος, να είσαι πάντα καλά το 2023, ευχαριστώ που ήρθες». Διαβάζουμε από Παδιαμάντη τα Χριστουγεννιάτικα, τα Πρωτοχρονιάτικα και των Φώτων. Εάν θες να χαλαρώσεις, κάτσα στην ωραία μας παρέα. Δυστυχώς είμαστε λίγοι, αλλά ελπίζω ότι με τον καιρό θα γίνουμε πολλοί. Βέβαια αυτή την περίοδο διαβάζω κάτι δύσκολο, αλλά δεν είναι δύσκολος ο Παδιαμάντης. Οι άλλοι λένε ότι είναι δύσκολος για να μην το μελετήσεις. Ελπίζω να πέρασες καλά, να έφαγες πολύ και να αντίλαξες αγάπη με την οικογένειά σου, τα πρόσωπα που αγαπάς και τους φίλους. Συνεχίζω. Να είσαι καλά. Ο ξένος έβαλε στη χείρα του το Τάλιρον και προσπάθησε να εξηγηθεί ευκρινέστερα. «Επήγατε τώρα πάνω σπίτι, η γριά στην πόρτα ήρθε, ποιος άλλος μαζί της ζει αυτό το σπίτι?» «Ζει αυτό το σπίτι, πρόσεξε, ζει αυτό το σπίτι, όχι ζει σε αυτό το σπίτι, ζει αυτό το σπίτι». Ο Πες, το παιδί δηλαδή, ο Πες, εδυσκολεύονταν να εννοήσει. Εν τούτης, αφού έλαβε το Τάλιρον, πας φόβος έπαυσε παρά αυτό. Πήρε το $5 και σταμάτησε να φοβάται. Πρόσεξε. «Εδώ πάνω», είπεν, «είναι η Θεία Κυρασό. Μας έδωσε και μια πεντάρα. Είναι κι άλλη μια. Δεν ξέρω τι την έχει». «Θυγατέρα της απάνω μαζί της είναι?» «Θυγατέρα της πρέπει να είναι, ναι». «Είναι παντρεμένη η θυγατέρα της?» «Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένη, μα δεν φαίνεται να έχει άνδρα». «Και πόσα χρόνια είναι η θυγατέρα της?» «Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, μα πρέπει να είναι καθώς γεννήθηκε ως τώρα». Και ο Πες, το παιδί δηλαδή, και ο Πες αναλαβών των φανών του έφυγε τρέχον, σφίγγωνε στην παλάμη του το Τάλιρον, μη εμπιστευόμενος να το βάλει στην τσέπη. Έτρεχε δε να έβρει το Γλιγόρι, να του ζητήσει το μερίδιον του. Ο ξένος δεν εδοκίμασε να τον εμποδίσει.
Μετά τα αυτά, ο Αμερικάνος απομακρύνθη, κατήλθε την παραθαλασσία αναβοράν, όπου δύο ή τρία καφενεία είχαν φως. Κοίταζεν, οι σπίων τούτων ήσαν λιγότεροι θαμώνες και εισήλθε εισέν, όπου ένα μόνο άνθρωπο είδε, το καφετζί. Ο γέρον, αρτίος ξηραφιστής, με το μίστα καστριμμένον, με τη βράκ κοντίν, με υψηλά υποδήματα, με την ποδιά καθάριον, ετοιμάζε το φαίνεται να κλείσει. Αλλά άμα είδεν εισελθότα των Αμερικάνων, τον εκοίταξε με τα περιεργίας. Ούτως παρήγγειλε να του δώσει ρούμι, ρίψας δεκάραν επί του λουιστηρίου. Του ρίξα ένα δεκαράκι και του λέει φέρε μου ρούμι. Ειδών ο μπαρμπαναγνώστης τη δεκάραν, η θέλησε να του επιστρέψει την πεντάραν, αλλά ο άνθρωπος είπε νόου, νόου. Και τότε ο καφεζής του έβαλε κι άλλο ρούμι, για να κλείσει την πεντάραν όσε νόμιζεν. Αλλά ο ξένος έριψεν επί της τραπέζης και άλλοι δεκάραν. «Δεν θα ξέρει Ρωμαϊκά ως φαίνεται», εσυλλογίσθη ο μπαρμπαναγνώστης και δια να δοκιμάσει το απέτεινε το λόγο. «Τώρα νεοφερμένος είστε. Εγώ σήμερα έφτασα με καπετάν Γιάννη Γουλέτα». «Του καπετάν Γιάννη του Ινδριώτη?» «Ναι, εμπορεί σε λόγου σου να κάνεις πόντς». «Με τα χαράς», είπε ο μπαρμαναγνώστης. «Και προσπαθήσας να ανακαλύψεις τη μνήμη τας αρχαίας γνώσης του, εδοκίμασα να κατασκευάσει πόντσι». «Όλοι ξέρουμε τι είναι το πόντσι, έτσι?» «Αλλά το ρούνι δεν άναπτε». «Τι εννοεί άναπτε?» «Δεν άναβε το ρούνι». «Και ούτω το προσέφερεν όπως εις τον ξένον». «Ούτως δεν έκαμε παρατήρηση και έριψεν αργυρούν σελήνη επί της τραπέζης». Ο μπαρμπαναγνώστης το έλαβε. «Πόσα πάει αυτό?» «Δεν ξέρω εγώ μονέδα του τόπου», είπε ο άγνωστος. Τον ρώτησε πόσο κοστίζει το σελήνη και του απαντάει αυτός «Δεν ξέρω τα νομίσματα του τόπου». Ο γέρον ένοιξε το σιρτάρι του και ζήτη αν θα είχαν αρκετά κέρματα για να δώσει τα ρέστα, αλλά δεν έβρισκε πλείωνα των 80 λεπτών εις δεκάρας, πεντάρες και δίλεπτα. Εν τούτης, δε του εσυγχώρη συνείδησης να δολιευθεί τον πελάτη και είπε «Σφάνδζικο δε σας βρίσκεται κύριε?» «Δεν έχω εγώ μονέδα άλλη από Αγγλία και Αμέρικα», είπε ο ξένος. «Δε βγαίνουν τα ρεστά κύριε, πάρτε το ασημένιο σας. Αυτό θα πάει πιστεύω ως 1:35, 1:40. Αύριον μου δίνετε 20 λεπτά». «Κράτησε το σύλλην. Δεν θέλω ρέστα». Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος φτωχός, ο οποίος ήταν έτοιμος να κλείσει το μαγαζί του επειδή δεν είχε πελάτες, βαρούσε μία, μπαίνει μέσα ο Αμερικάνος με ένα ξένο νόμισμα, αρχίζει και πίνει και τον πληρώνει στο ξένο αυτό νόμισμα. Ο φτωχός άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να μην του δώσει ρέστα παρόλη τη φτώχεια του. Δεν κοιτάει να τον κλέψει δηλαδή. Πρόσεξε τι ωραία και τι όμορφα στοιχεία δίνει μέσα από τη λογοτεχνία από Παπαδιαμάντης. Όλο αυτό μπορεί να σου φανεί βαρετό, όλος αυτός ο διάλογος με τα νομίσματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορείς να το βρεις και ίσως μη αναγκαίο για την πλοκή, αλλά σε διαβεβαιώ ότι δεν είναι έτσι, διότι βγάζεις αυτό το συμπέρασμα το οποίο μόλις σου είπα, κατά τη γνώμη μου, νομίζω.
Αν ακούς και δεν λουρκάρεις, το έμαθες και αυτό. Πάμε παρακάτω. Ο μπαρμπαραγνώστης έμεινε χάσκον, θεωρών απλήστος των ξένων. Έμεινε, λέει, και το κοιτούσε με ανοιχτό το στόμα. Αυτό λέει. Αλλά τη στιγμή εκείνη εισήλθε ο όμιλος εκ τριών ανθρώπων και σταθέντες έμπροστα του λογιστηρίου διέταξε να τους δώσει από ένα ποτόν. Μήκαν μέσα δηλαδή τρεις πελάτες. Ο εις των τριών τούτων ανθρώπων, οι Νόφλιξ Μπεκρίς, ετραγουδούσαν ατάκτος. Δελμπεντέρισα βασίλο, στρώς το μπράτσο σου να γύρω. Ο δεύτερος, γυμνός το στήθος και ανυπόδητος, με τιούτον ψύχος, ήρχισε να κοιτάζει επιμόνως τον ξένο. Κάπου τον είδα εγώ αυτόν, εμορμήρισε μασημένα. Ούτε ήσαν οι αχθοφόροι της πόλεως, οι ίδιοι και διαλαλητέ. Τριμελής φεδρά συντεχνία. Τι φοβερή γλώσσα. Περνώντας τον καιρό των, να πίνωσε το βράδυ παν ό,τι κέρδιζαν την ημέρα. Ο τραγουδιστής αλλάξας έφνης ρυθμών και ήχων επανέλαβε. Έβγαλα ειδείς, έβγαλα ειδείς, σκύλα, κορμί που τυραννείς. Εβίβα παιδιά, και συνέκρουσαν θρυβωδώς τα ποτήρια. Και ο άλλος ο γυμνός στερνός και γυμνόπους δεν έπαβε να κοιτάζει επιμόνως τον άγνωστον. Και ο πρώτος εξεκολούθησε να τραγουδεί. Βασίλο με τα κουμπούρια σου, με τι τα έχεις γεμάτα, βαριά πανά θεμάτα. Αυτοί λοιπόν ήταν τρεις τύποι οι οποίοι κάναν δουλειά στο ποδαριού. Ήταν οι χαμάλιδες και αυτοί που κάνανε το... Ήταν αυτοί που κουβαλούσαν τα πράγματα και αυτοί που κάνανε τα τέτοια, που κάνανε τα... οι τελάλιδες. Και ό,τι κερδίζανε, λέει, πρόσεξε παρέα τώρα, ό,τι κερδίζανε το πρωί, αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι, τι κάνανε, πηγαίνανε το βράδυ και τα πίνανε. Αυτή τη ζωή κάνανε. Αφού λοιπόν το διάβασα και στο εξήγησα, να πω τα χρόνια πολλά και την καλή χρονιά στο καλό αυτό παιδί, το Μπουμπαχίτο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μείνετε όμως να ακούσατε λίγο. Αξίζει να γνωρίσετε αυτή τη γλώσσα, τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Εγώ επιμένω, θα ωφεληθείς πάρα πολύ. Με ρώτησε κάποιος τώρα πρόσφατα σε ένα Discord που μιλούσαμε, γιατί λέει να μάθω αρχαία ελληνικά, γιατί να μάθω μια παλαιά γλώσσα. Είναι η κλασική ερώτηση. Αυτή την ερώτηση την κάνουν 5 χρονών παιδιά. Λέει, γιατί να μάθω μαθηματικά στο σχολείο. Καταλαβαίνεις. Δεν το λέω προσβλητικά, άκουσα με. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Επίσης, τις γνώσεις, την καλλιτεχνία, τη ζωγραφική, την κληπτική, ο άνθρωπος της ανακάλυψε, τη λογοτεχνία, τη μουσική. Ξέρεις γιατί τα ανακάλυψε όλα αυτά? Για να αυξήσει, για να πληθαίνει τα εγκεφαλικά του κύτταρα. Τα μαθηματικά ακόμα. Ανάμεσα στα κύτταρα του εγκεφάλου υπάρχουν οι λεγόμενες συνάψεις. Όσο ασχολείσαι με επιστήμη, με μαθηματικά, με τέχνη, με γνώση, αυτές οι συνάψεις στον εγκέφαλο αυξάνονται και γίνεσαι πιο έξυπνος. Αλλά δεν γίνεσαι πιο έξυπνος για να το παίζεις μάγκας, γίνεσαι πιο έξυπνος για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Το καταλαβαίνεις? Ακόμα διαβάζω αρχαία, είμαι λάτρης της ελληνικής, γουστάρω. Σε πάω πολύ. Οπότε θα έρχεσαι στα ASMR Nights. Καλά, όποτε μπορείς.
Θα διαβάσουμε και αρχαία ελληνικά. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Θέλω έτσι να αρχίσουμε να μαζευόμαστε λίγο, λίγο περισσότεροι, λίγο πιο πολύ. Και μετά θα μάθουμε και... Θα διαβάσουμε και αρχαία ελληνικά κείμενα. Θα δούμε. Συνεχίζω. Βλέπεις, ήμασταν 13 και τώρα είμαστε 9. Άρα 4 δεν τους άρεσαν αυτά που είπα και φυγάνε. Εγώ συνεχίζω. Καλώς τον Κωστάκη. Πώς θα περνάς εκεί στα ξένα, Κωστάκη? Τη στιγμή εκείνη εκούσθη βαρύ βήμα ένδοθεν της αγούσης, άνω εστινικίαν ξυλίνης κλίμακος ή της φραχτή μεσανίδωμα έκοπτε μίαν των γωνιών του καφενείου. Και στα άνω του σανιδώματος, υπό το πάτωμα η νύχθη θηρής και μία κεφαλή με άσπρων σκούφων, με λευκόν μίστακα και με χονδρούς χαρακτήρας επρόβαλεν εκ της θηρίδος. Μα πόσες φορές το είπα αναγνώστη. Εξήλθε δια της θηρίδος εκ της κεφαλής της επιφανήσεις χονδρή φωνή συμπληρούσα τους χονδρούς χαρακτήρας. Δε θα βάλεις γνώση. Χανάς την ησυχία των οικοκυρέων. Τη μέρα ξημερώνει αύριον και έχουμε τραγούδια και φωνές πάλι. Και ώρα είναι τώρα. Ήτο δε οδόη και η μισία. Ο τραγουδιστής της αχθοφορικής Τριανδρίας, λαμβάνοντο λόγον με τα κομική σοβαρότητος, είπε: «Τώρα θα φύγουμε, καπετάν Αναστάση. Δεν το καταδεχόμαστε εμείς να σας χαλάσουμε την ησυχία μας. Σώπα εσύ, ζω!» έκραξε ο Αναστάσης. «Ζω είναι το ζώο. Έτσι. Τα ξέρεις αυτά. Δεν χρειάζεται να τα μεταφράζω αυτά. Να στα αποδίδω, μάλλον. Να στα αποδίδω. Όχι να στα μεταφράζω. Να στα αποδίδω. Τώρα αμέσως, καπετάν Αναστάση, θα κλείσω. Δεν μπορώ, βλέπεις, να διώξω τους ανθρώπους», εφώνησε ο καφετζής. «Τέτοια τίμια μούτρα ανεκάχασαν από τα στηρίδες ο καπετάν Αναστάσης. Χρειάζονται μεγάλες τσιριμόνιες μαζί τους». Τσιριμόνιες είναι οι φιλοφρονήσεις. Έτσι. «Α, εμείς δεν σας προσβάλαμε, καπετάν Αναστάση. Η αφεντιά σου, βλέπω, μας προσβάλλεις», είπε ο οχθοφόρος. Του την είπε κιόλας, πρόσεξε. Και ταπεινή τη, ταπεινή τη φωνή εμορμήρισε: «Το νίκη το θέλει σωστό και ξέρεις να το γυρεύεις και μπροστά. Μα σαν δε βγάλει και αυτός ο φτωχός μία πεντάρα, πώς θα στο πληρώσει?» Το δες, του την είπε, πρόσεξε. «Σωπάτε τώρα, έχει δίκιο, γιατί ξημερώνει Χριστούγεννα», είπε ο ευσυνείδητος καφετζής. «Άλλες φορές φαίνεται σκληρός, ευλογημένος. Η κεφαλή με τον άσπρον σκούφωνο εντωμεταξύ είχε γίνει άφαντος από τη θηρίδα. Ο δε παρπαναγνώστης ετοιμάστη να κλείσει. Οι τρεις αχθοφόροι εξήλθαν κρατουμένοι των χειρών και άδοντες». Άδοντες, τραγουδώντας. Αηδοί δηλαδή, άδοντες. Έτσι. «Ο ξένος έκαμε νεύμα αποχαιρετισμού δια της κεφαλής και είχε να εξέλθει προ αυτόν, αλλά ο καφεδζής τον ανεκάλεσε και του είπε: «Και πού θα κοιμηθείτε απόψε, έχετε μέρος να μείνετε? Πού είστε, κύριε? Εγώ εδώ θα πλαγιάσω. Αν θα πάτε μέσα στη σκούνα, καλά. Ιδέμι, αν αγαπάτε, μείνετε εδώ. Έχει ζέστη». Ήθελα να τον κρατήσει στο μαγαζί ο καφετζής, να μην τον χάσει. Πρόσεξε.
«Δεν έχω ύπνο», είπε ο ξένος. «Εγώ θα φέρω γύρω και ύστερα βλέπουμε». «Όποτε αγαπάτε, χτυπήστε μου την πόρτα να σηκωθώ να σας ανοίξω. Έχω και ρούχα να σας δώσω. Βλέπεις?» Όπως τα έλεγε η αδερφή μου, δουλικό, δουλικό, έτσι, αυτές τις ατάκες λέει η αδερφή μου. Όπου βλέπει χρήμα δηλαδή, είδες πως τον καλό πιασε. Το πρόσεξες? Λοιπόν, συνεχίζουμε. «Την φορά ταύτην, ο Αμερικάνος διευθυνθής εις την συνοικίαν εκείνη, δια άλλου μικρότερου δρομίσκου έβλεπε την οικίαν εκείνη ή τη σύτο το αντικείμενο της μερίμνης του εκ της ετέρας πλευράς της νοτιοδυτικής. Αντίκρι του μικρού οικίσκου, παρά την αγωνία γειτονικής οικίας υπήρχε σωρός της ξύλων και πετρών. Αποκείμενος εκεί τη είδε προπόσων χρόνων ως εκ κατεδαφιστής της οικίας ή ερυπίου καταρρεύσαντος». Ήταν παρατημένη δηλαδή κάποια δίπλα, αντίκρι, δίπλα, αντικριστά. Υπήρχαν κάποιες πέτρες και κάποια ξύλα που είχε γκρεμιστεί το απέναντι σπίτι. Λοιπόν, για να δω. «Επί της προσταϊκή προσώψης του οικίσκου έφεγγε μικρών παράθυρων με το εν φύλλον κλειστών, με το άλλο ανοιχτών, και δια της ιέλου», τζαμαρία δηλαδή, «η δύνατο της να ειδεί το εσωτερικό ανερχόμενος επιτείνος υψώματος». Ανέβηκε κάπου πιο ψηλά για να δει μέσα από το τζάμι, μέσα από το παράθυρο. «Ειδών ο ξένος ότι ο δρόμος ήταν έρημος και ουδέσκι αδιαβάτο εφαίνεται, ανέβει στο ύψος του σωρού εκείνου και με παλμόν καρδίας κατασκόπευσε τα έσω του οικίσκου». Τι φοβερή γλώσσα, Θεέ μου, γι' αυτό σου λέω, κάτσε. Να σου θυμίσω ότι κάτω στις βραδιές ASMR τα redeems αλλάζουνε. Έχω καινούργια redeems. Έχω καινούριο απόκτημα. Εάν το βρεις το καινούριο απόκτημα και το κάνεις redeem, θα το δούμε. Προχωράμε. «Αντίκριτη σιέλου του μικρού παραθύρου, του έχοντος το εν παραθυρόφυλλον ανοιχτόν, ήταν η εστία με ασθενές πυρκαίων, με έναν δαυλόν σπινθυρίζοντα, με το κανδύλι αναμένων πρώτων ιερών εικόνων εκεί υψηλά. Παρά την εστίαν, εκάθετο γυνή της, νέα ακόμη ως εφαίνεται, στηρίζουσα την κεφαλήν της επί της χερός, συλλογισμένη, θλιμμένη. Εκείνη δε τα χείλη και η φωνή της εψιθύριζε κάτι και ο ψήθυρος απετέλει ελαφρόν μηνύρισμα άσματος με ασθενήν φωνήν, καθαρά μεν και παρθενικήν, αλλά μαραμένην. Και στα ότα του ξένου έφτασαν ευκρινώς οι δύο ούτη στίχοι. Αλίμονον και αλί καημός του γεμιδζή ξενιτεμός». Ο γεμιδζής είναι ο έμπειρος ναύτης. Τι είναι η γυναίκα του? Για να δούμε. «Ο ξένος
εισθάνθη πόνον στην καρδία και δάκρυ στο βλέφαρο. Πάλι θα συγκινηθώ και πάλι θα γίνω ρεζέλη. Του ήλθε τότε από τόμος να καταβεί από τον σωρόν, να τρέξει και να ανέλθει στην οικίαν για να κάνει τι. Και αυτός καλά δεν εγνώριζε. Εν το σούτο εκρατήθη. Την ίδια στιγμή ακούστη ελαφρός κορότος εις το πάτωμα, τριγμός, ως να ανέβαινε την εσωτερική κλίμακαν, ως να εκλείω το κλαβανί της. Σαν να άνοιγε μια καταπακτήλη, πρόσεξε. Δευτέρα γινή, κυρτή, με μαύρην μαρδίλαν γερόντισα, ήλθαν πλησίον της αστείας και γονατίσασα προς αυτής, έριπτε ξυλάρια εις το πυρ. Ή το αυτή εκείνη ή της είχε δώσει την πεντάραν εις τα δύο παιδεία και τα απέπεμψε. Δε μαζώνεις του νου σου, θα πω διγατέρα, ούλο θα κλαις πιο. Τα, τι λογάτε, σας ακούω διγατέρα, ξεχωρίσαμε από τον κόσμο πιο. Τι μονάχης εσύ. Όντι σε γυρεύανε τότες που ήτανε σνέχ, που πίεσαι να μέρικα ο προκουμένος, γιατί δεν θέλησες κανέναν, δε στα έλεγα εγώ. Γιατί δεν ακούς τ' μάνα, σι τα έλεγα εγώ, ένα κυριμέ. Τώρα σα μεγάλωσες, ποιος θέει, κι μονάχας τάχα είσαι εν άλλες μεγαλυτέρης, του Μηθαλιώτσι, Μάχους, κι Τσουκρυσταλιώτης Γιώργυρνας, τι σνιερότσι έχεις εσύ. Αυτό είναι. Της είπα λοιπόν, σου κάνω τη μετάφραση από τα βλάχικα της γιαγιάς. Γιατί λέει, κόρη μου, λέει, κάθεσε και κλαις όλη μέρα, λέει, δεν σου είχα πει όταν έφυγε ο προκομμένος σου στα Αμέρικα να παντρευτείς κανέναν άλλο? Γιατί δεν ακούς τη μάνα σου, δεν στα έλεγα? Α, όντως είναι η αγαπημένη του. Απίστευτο. Απίστευτο. Ο ξένος ή το όλο σώτα, όλος αυτιά δηλαδή. Και φαίνεται ο παραδόξος ενών τι έλεγε η Γραία, μάλλον εξ επιπνίας και συνειδήσεως ή από τα ολίγα ελληνικά όσα εφαίνεται να εξεύρει. Την στιγμή εκείνη ακούστησαν βήματα και ομιλίες στο άκρο της οδού. Δύο άνθρωποι ήρχονται προς τα δω. Ο τακουστής έσπευσε να κατέβει από τη σκοπιά του και να απομακρυνθεί. Έφτασε εις το πέρας του δρομίσκου και στραφής δεξιά ευρέθη πάλι στη μικρά πλατεία πρώτου ναού των τριών ιεραρχών. Το μικρόν καπηλίον εξού ήρχεσαν οι παρούσα διήγησες ή το ανοιχτόν ακόμη. Ο Δημήτρης ο Μπέρδες δεν περιεφρώνει και τα μικρά κέρδη, δεν απηξίου καμίαν πεντάρα ουδέ δίλεπτον. Ονόμαζε τα τιάφτα μικρά δολώματα. Τα άλλα, τα εφεσπέρας, τα ονόμαζε παραγαδίσια. Ό,τι βγάλει κανείς, έλεγε, είμαι σύρτη, είμαι πεζόβολο. Ο σύρτης είναι εργαλείο για ψάρεμα από ποτονιά με πολλά αγκίστρα, το οποίο σύρεται μέσα στη θάλασσα. Και το πεζόβολο είναι το είδος αλλιευτικού διχτυού κονικού σχήματος για ψάρεμα σε ρηχά νερά. Πολύ ωραία. Ό,τι βγάλει κανείς, έλεγε, είμαι σύρτη, είμαι πεζόβολο, καλό είναι. Επεριποιείτε τον κλήτορα και τους χωροφύλακας, τον κλητήρα και τους χωροφύλακες, έτσι. Εκέρνα νερωμένο κρασί εις την περίπολον ή πολυτοφυλακή της νυχτός
και του επέτρεπαν να έχει ανοιχτά και ως τα σένδικα, ευρίσκοντας μάλιστα μεγαλυτέραν ζέστη να κάθονται εκεί παρά να περιέρχονται την πολύχνη και να κρυώνωση. Κατάλαβες τι έκανε? Κρατούσε τους αστυνομικούς μέσα στο μαγαζί του που είχε ζέστη και αυτοί λουφάραν εκεί και δεν κάναν περίπολο το βράδυ και πίναν κρασιά μέσα στο μαγαζί. Κατάλαβες? Τα ίδια πράγματα από το 1870. 1860. Εκεί, κάπου εκεί είναι γραμμένα αυτά, ξέρεις. Την ώρα εκείνη ο Κάπηλος ίστατο στο λογιστήριό του και μέτρη δεκάρας, 25 του Όθωνος και σφάτζικα. Το παιδί ο Χρήστος με την ποδιά σχεδόν υπό τας μασχάλας περιδεδεμένη εκοιμάτο όρθιο. Νευστάζον την κεφαλή ως μικρά δίκοπος φελούκα, σαλευωμένη υπό ελαφρού νότου στην πλευρά της εγκυροβολημένης βρατσέρας. Τι φοβερή γλώσσα, Θεέ. Ενίοτε τον εξύπνα αποτόμως οι κρούσεις του ποδόστου Καπήλου, επαναλαμβανόντως η χειροτέρα τη φωνή της διαταγάς των θαμάνων διακεράσματα. Και τότε, ως εν υπνοβασία εκείνη το εκέρνα, ελάμβανε τας δεκάρας, τα σέριπτε μηχανικώς εις το λογιστήριο και επιστρέφων εξυκολούθη τη συνέχεια του ύπνου. Τι φοβερή γλώσσα, τι απίστευτο. Κατάλαβες ο μικρός πως δούλευε? Ο μικρός δούλευε ως εξής. Κοιμότανε και το αφεντικό εξυπηρετούσε τους πελάτες. Όταν του βάζει τις φωνές το αφεντικό ξυπνούσε, πήγαινε μηχανικά, τους πήγαινε τις παραγγελίες, έπαιρνε τα λεφτά έτσι, τα πετούσε στο ταμείο και μετά πήγαινε και ξανακοιμότανε. Στα εξηγώ πολύ ωραία, αγαπητή Γαβριέλα. Ήρθες πάνω στην εξήγηση. Κάτσε να ακούσεις, μη φύγεις. Καλό στο καλό παιδί. Εύχομαι για το 2023 να φτάσεις και ρε drunk ένα survivor. Να είσαι καλά. Ενορχιστικό θορύβο εν φωνές και αλλαγμό εισήλασεν εις το καπηλίον η έθιμο συντεχνία των τριών αχδοφόρων της πόλεως. Είναι τα ρεμάλια που είχαμε δει πριν, τα θυμάσαι? Φτάσανε λοιπόν και σε αυτό το μαγαζί, γιατί τους διώξαν από το προηγούμενο μαγαζί, αν θυμάσαι. Πρόσεξε. Να το λέει. Μετά την εκ του καφενείου του Μπαρμπαναγνώστη από πομπή της. Ο εις των τριών ο Στογιάννης ο Ντόμπρος, Σερβομακεδόν την καταγωγή, πρόσεξε, 1860, στο θυμίζω, υπεκρίνετο την αρκούδαν και χόρευεν. Φαντάσου πόσο μαθισμένη ήταν. Ο δεύτερος εκείνος, ως της πριν έλεγε τα τραγούδια, ο Παύλος ο Χαλκιάς, είχε μουνδουζούρωθει και έκαμε τον αρκουδιάρη. Απόκριος ναι μεν, δεν ήταν ακόμη, δεν ήταν λέει αποκριές, αλλά αυτοί κάναν καρδιζλίκια. Πρόσεξε. Αλλά αφού αύριον εξημέρωνα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα Άης Βασίλης έρχεται, μετά τον Άη Βασίλη φώτα και μετά τα φώτα εμβαίνει το τριώδι. Έτσι το σκεφτόντουσαν αυτοί, καταλάβες? Μεθυσμένοι ήταν. Ποιος άλλος ήρθε, για να δω λίγο. Περίμενε, ήρθε από Μαχίτο. Καλά, ο Τέσλα ήρθε, ναι. Η Κάφρισα, Κάφρισα, πού είσαι? Έφυγες. Δεν πειράζει. Για να δω, ποιος είστε εδώ πέρα.
Εδώ είναι. Είναι και ο Μόρτε. Τι δουλειά έχει ο Μόρτε εδώ. Μόρτε, πώς σου φαίνεται που διαμάνεις. Πάμε. Ο τρίτος, ο και πρόεδρος της συντεχνίας, ο Βαγγέλης ο Παχούμης, λασιόστηθος, γυμνόπους, με το παντελόνι συνήθως ανασηκωμένων μικρών κάτω του γόνατος, ίσως εκ της μακράς έξεως του να θαλασσώνει προς εκφόρτωση των πλιαρίων, δεν έπαβε του να συλλογίζεται των Αμερικάνων. «Μες στο νου μου γυρίζει», έλεγε. «Νάτι, νάτι και η Roses Black, ένα, δύο, τρία». «Καλώς τι. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλή χρονιά. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Κάτσε να χαλαρώσεις». Αλλά η Δούης ήλθε με το λίγον και εκείνος όστησε το αντικείμενο του διαλογισμού του. Διηθύνθη στο λογιστήριο, διέταξε ρούμι και έριξεν αργυρούν σελήνιον επί του κασιτέρου του λογιστήριου. Ο Μπέρδες το έλαβε. «Πόσο πάει αυτό?» Ο Αμερικάνος έκαμε χειρονομία αναδιαφορίας και είπε «Δεν γνωρίζω του τόπου μονέδα εγώ». «Αυτό δεν είναι σύμφωνο με τη μονέδα μας και δεν περνάει», είπε ο κάπηλος. «Εάν θέλετε να σας το πάρω για δραχμή». «I don't care», εμορμήρισε ο Αμερικάνος και ήττα ελληνιστή είπε «Δεν με μέλει εμένα αυτό». Ο Μπέρδες το επέστρεψε 95 λεπτά. Εντότες ο Βαγγέλης ο Παχούμης δεν έπαυσε να κοιτάζει τον άγνωστο. Τη στιγμή εκείνη στράφει προς τους εν το καπηλείο και είπε μεγαλοφόνος. «Α, πρόσεξε. Βρε παιδιά, θυμάστε κανέναν από εσάς το Γιάννη τον Μπαρμπαστάθη του Μοθονιού που λείπει στην Αμέρικα εδώ και 20 χρόνια?» «Τον θυμήθηκε. Αρρωστούλα, τι να κάνει υπομονή ακόμα. Ω Θεέ μου, τι φρίκι είναι αυτή. Μακάρι να μην αρρωστήσω. Δεν θέλω να αρρωστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να μείνω μια εβδομάδα άρρωστος. Πού θα πάνε τα stream? Θα καταστραφώ. Θα καταστραφώ ως content creator. Δεν πειράζει. Θα δούμε». Ακούσα στο όνομα τούτο ξένος ανεσκύρτησε και στράφην άκον, χωρίς να το θέλει δηλαδή, ακούσια, προς τον Λαλούντα. Εν τούτης εκρατήθη, προσεπάθησε να δείξει αδιαφορία. Τον καταλάβανε, βλέπεις, πρόσεξε. Και ελθόν εκάθισε παρά την αγωνία του καπηλίου. Είναι ψεπούρον και κάπνιζε. Αμερικάνος. Ουδές απήντησεν στην ερώτηση του αγαθοφόρου «Εις» η υποκεκριμένη έννοια «ελάνθανε πάντας». Ο Βαγγέλης εξακολούθησε. «Πού να θυμίστε εσείς, είστε όλοι μικρότεροι μου εξών από τον Μπάρμπα Τριαντάφυλλο που δεν είναι ντόπιος και εγώ κοντεύω τώρα να σαραντήσω. Ήμουν ως 18 χρονών όταν εξενιτεύθηκε ο γιος του Μοθονιού και εκείνος τότε θα ήταν ως 25. Μα μου φαίνεται να τον έβλεπα τώρα, δεν θα τον εγνώριζα. Απέθαναν με τον καημό του Γιάννη τους και ο καημένος ο Μπαρμπαστάθης και η γυναίκα του, Θεός χωρές τους. Και το σπιτάκι τους απόμεινε ρήπιο και χάλασμα με δύο μισούς τοίχους εδώ παραπάνω στις εκκλησιάς στο Μαχαλά και με ένα μαύρο βαθούλωμα στη γωνιά του που ήταν έναν καιρό η παραστιά τους». Μας τα εξηγεί τώρα όλα, πρόσεξε. «Και ο γιος τους έριξε πέτρα πίσω του
Μα ως πόσος κόσμος χάνεται, ωστόσο και στην Αμερικά. Ξέρετε πως ήταν και αραβωνιασμένος. Α, την είχε αραβωνιαστεί και έφυγε στην Αμερική και την ξέχασε και περάσαν 20 χρόνια. Πω, πω, συγκινήθηκα. Για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος άραγε. Και ποια είχε, ρώτησε με τα διαφορίας ο κλήτρο της Δημαρχίας, αρχηγός της πολιτοφυλακής της νυχτός. Ο ξένος ήκουε με τα βαθετά της προσοχής, αλλά εφυλάτε το να στρέψει βλέμμα προς τον Λαλούντα. Είχε το μελαχρό της Θεία Κυρατσός της Μιχάλενας και σαν έφυγε και πέρασαν 2-3 χρόνια την εγύρεψαν πολύ να την παντρευτούν, πρόσεξε. Γιατί το κορίτσι είχε χάρες και μορφίες και τιμημένη ήταν και μορφοδούλα, η μόνη και ντίστρα του χωριού μας, και πρικιά είχε καλά. Μα το μελαχρό δεν θέλησε κανέναν, όσο που επέρασαν τα χρόνια και έγινε και αυτή γεροντοκόριτσο. Και με το αχ και με το βαχ αδυνάτησε τώρα και χλώμιανε, μα ωστόσο όταν η γυναίκα έχει καλό σκαρί δύσκολα γεράζει. Ακόμα το λέει βρε παιδιά, θα είναι παραπάνω από 35 και φαίνεται να είναι ως 25. Έτυχε μία μέρα να την είδω που του σκουβάλισε ένα σακί αλεύρι, όσο την κοιτάζεις τόσο νοστιμίζει. Έλα, άφησε τα αυτά Βαγγέλη, είπε αυστηρός ο κλήτρο της Δημαρχίας. Δεν πάει στα μαγαζιά μέσα να λέμε για φαμίλιες και για κουρίτσα. Έχεις δίκιο μπαρμπατριαντάφυλλε, είπε ο αχθοφόρος. Μα δεν το είπα για κακό. Η όψη του Αμερικάνου εφεδρύνθη, εφράνθηκε, γέμισε χαρά. Και ακτής ευτυχίας διαπεράσασε το επίχρησμα εκείνων και την ιονή προσωπίδα περίγει σε απόμενη εναρχή ηγλάησε το πρόσωπό του. Τι φοβερή γλώσσα, θε, δεν μπορώ. Ο μπαρμπατριαντάφυλλος με το χωροφύλακα και τους δύο πολίτας φρουρούς μετά το φέκιαντον ηγέρθη και είπεν από την ομένος προς κάπηλο. Έλα κάμε γρήγορα Δημήτρη, κάμε τεφρόνημα, αφήστε τους χορούς και τα τραγούδια παιδιά, δεν είναι απόκριες. Τι μέρα ξημερώνει αύριο? Κλείσε γρήγορα Δημήτρη να κοιμηθούν ο κόσμος. Θα σηκωθούν τις 2 από τα μεσάνυχτα να πας στην εκκλησιά. Και ο Κύριος έχει μέρος να κοιμηθεί τάχα, ρώτησε δείξα στον Αμερικάνο. Ένια σου μπάρμπα τριαντάφυλλε, είπε ο Βαγγέλης. Του είπε ο μπαρμπαναγνώστης ο καφεντζής να πάει στον καφενέ του να πλαγιάσει. Μα μη σε μέλη ωστόσο για τον Κύριο. Προσέθηκε παίξα στη ματιάνη στον κλητήρα. Πρόσεξε. Αν θέλει μέρος να κοιμηθεί έχει και παράχει. Επιμένει αυτός τώρα. Πρόσεξε. Τι τρέχει, ρώτησε μυστηριωδός ο κλήτορ. Είναι από εδώ ντόπιος, του είπεν ιστοούς. Είναι από εδώ ντόπιος, του είπεν ιστοούς ο Παχούμης. Και πού το ξέρεις? Είχα δεν είχα τον γνώρισα. Και ποιος είναι? Εκείνος που σας έλεγα πριν, ο Γιάννης του Μπαρμπαστάθη του Μουθονιού. Όταν ήρθες και αποκαταστάθηκες εδώ του λόγου σου, είτε ο Φευγάτος και γι' αυτό δεν το θυμάσαι. Μα τον πατέρα του τον Μπαρμπαστάθη τον έφτασε άλλο. Τον έφτασα. Κάμε γλίγορα Δημήτρη, επανέλαβε με γλωφόνος ο κλήτορ και εξήλθε. Οι δύο συναχθοφόροι του Βαγγέλη είχαν πάυσει το άσμα και την όρχηση και ετοιμάζονταν απέρθωση. Αλλά έφνες ο Βαγγέλης ελθόν πλησίον του Αμερικάνου του λέγει ταπεινή τη φωνή. Τι μου δίνεις αφεντικό να πάω να πάρω τα σχαρίκια? Ο ξένος δεν έβαλε τη χείρα στην τσέπη, αλλά μεταξύ του αντίχειρος
του λιχανού ο δείκτης και του μέσου της δεξιάς ευρέθη κρατών μίαν αγγλικήν λίραν. Την έριψε πάρα αυτά στην παλάμη του Βαγγέλη με τόση προθυμία και χαρά ως να είτε ο λαμβάνων και όχι ο δίδων. Τι έπος, τι έπος Θεέ μου, τι έπος διαβάζω. Για δούμε, θα την πάρει στην Αμερική την κοπέλα. Ελπίζω να είναι το πρώτο μυθιστόρημα, το πρώτο διήγημα, συγγνώμη, το πρώτο μικρό διήγημα, γιατί είναι ένα βιβλίο με πολλά μικρά διήγηματα. Ελπίζω λοιπόν ότι να είναι το πρώτο διήγημα από αυτή τη συλλογή διηγημάτων που διαβάζουμε, που να έχει αίσιο τέλος, γιατί όλα τα άλλα μας μαυρίσαν την ψυχή. Λοιπόν, όταν οι γείτονες της Θεία Καρτσός της Μιχάλενας εξύπνησαν μετά τα μεσάνυχτα να υπάγουν στην εκκλησία, τις οποίες οι κόδωνες εκλάγκαζαν θορυβωδώς, πόσο εξεπλάγησαν είδοντες την οικία της φτωχής χείρας, εκεί που δεν εδέχονται τα παιδιά να τραγουδήσουν τα Χριστούγεννα, αλλά τα απέπειπον με τα σφράσεις «Δεν έχουμε κανένα» και «Τι θα τραγουδήσετε από εμάς, κατάφωτον». Με όλα τα παραθυρόφυλλα ανοιχτά, με τα σιέλους αστράπτουσας, με τη θύραν συχνά ανοιγοκλειόμενη, με δύο φανάρια ανιρτημένα στον εξώστην, με ελαφρώς διαρχωμένα σκιάς, με χαρμοσύνους φωνάς και θορύβους. Τι τρέχει, τι συμβαίνει? Δεν ήργησαν να πληροφορηθώσουν. Όσοι δεν το έμαθαν στη γειτονία, το έμαθαν στην εκκλησία. Και όσοι δεν πήγαν στην εκκλησία, το έμαθαν από τους επανελθόντας ήκαδε την αυγή μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Για να δούμε. Ο ξενιτευμένος γαμβρός, ο από 20ετίας απών, ο από 10ετίας μη επιστήλας, που δεν είχε στείλει γράμμα δηλαδή, ο από δεκαετίας μη αφήσεις που ίχνη, ο μη συναντήσας που πατριώτην, ο μη ομιλήσας από 15ετίας ελληνιστή, είχε γυρίσει πολλά μέρη στον νέο κόσμο. Είχε εργαστεί ως υπεργολάβος εις μεταλλεία και ως επιστάτης εσφυτείας και επανήλθε με χιλιάδα στινά σταλήρων εις των τόπων της γεννήσεώς του, όπου επανέβρεν ηλικιωθήσαν αλακμίαν ακόμη την πιστή του μνηστή. Α, γουστάρω. Εν μόνον είχε μάθει προ 15 ετών το θάνατο των γονέων του. Περί της μνηστής του είχε σχεδόν πεποίθηση ότι θα είχε υπανδρευθεί προπολού. Εν τούτης διατήρια μηδράν την ελπίδα. Εκ δυσιδαίμονος φόβου, όσον επλησίαζεν στην πατρίδα του, τόσον εδίσταζε να ρωτήσει απευθείας περί της μνηστής του, μη δίδων άλλος γνωριμίας εις κανέναν των πατριωτών του, όσο στοιχόν συνείδησε να μαθάσασε στην Ελλάδα. Προτίμα να αγνώει τι έγινε η μνηστή του μέχρι της τελευταίας στιγμής, καθήν θα επιβιβάζεται εις τον τόπον της γεννήσεώς του και θα προσήρχεται εις ευλαβήν επίσκεψη εις το ερείπιον, όπου ήτο άλλοτε η πατρώα οικία του. Μετά τρεις ημέρες, την Κυριακή μετά την Χριστούγέννηση, ετελούνταν πάση χαρά και σεμνότητη η γάμη του Ιωάννου Ευσταθίου Μοθωνιού μετά της μελαχρινής Μιχαήλ Κουμπουρτζή. Η Θεία Κυρατσό μετά τα τόσα έτη εφόρεσαν πολύ γαστιγμάς χρωματιστήν πολίτικη μανδύλαν δια να σπαστεί τα στέφανα
και την παραμονή του Αγίου Βασιλείου Εσπέρας, ισταμένη στον εξώστην, οικούς θυφωνούσα προς τους διερχομένους ομίλους των παιδών. Ελάτε παιδιά να τραγουδήσετε. Πάλι συγκινήθηκα. Άσε με ρε, παπαδιαμάτι. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ντροπή σου. Μάλιστα. Αυτό ήταν, αγαπητοί μου, το δίηγμα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ο Αμερικάνος, έτσι λέγεται. Βλέπεις από κινητό και αντί να μου γράψεις ευχάριστο τέλος, μου γράψεις ευχαριστώ. Πώς γίνεται να βλέπετε από κινητό? Γελάει. Τι ποιότητα είχα στο κινητό? Να σου βάλω ένα... Α, μου βάλες εσύ. Αυτό δηλαδή το βλέπεις. Το δες? Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, συγκινήθηκα στο τέλος γιατί, ευχάριστο, ναι, γιατί η μαυροφορεμένη γιαγιάκα μπόρεσε επιτέλους μετά από 20 χρόνια, έπρεπε να περάσουν δηλαδή 20 χρόνια και να μην διώχνει τα παιδιά που έρχονται να τις πουν τα κάλαντα. Γι' αυτό συγκινήθηκα, κατάλαβες, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, το επόμενο διήγημα είναι πάρα πολύ γνωστό. Το έχω διαβάσει το συγκεκριμένο, αλλά δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι υπάρχει και μέσα στα σχολικά βιβλία. Λέγεται «Στο Χριστό στο κάστρο». Το χρή με γιώτα, κανονικά. «Στο Χριστό στο κάστρο». Έτσι. Είναι, θα σου πω, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 2, 3, 4, 34 σελίδες. Θα μας πάρει άλλες 2 ώρες δηλαδή. Δεν ξέρω. Να το επιχειρήσω, θα κάτσετε ή θα φύγετε? Τι θέλετε? Τι να κάνω, Θωμά? Εσύ τι λες? άλλο 13, άλλο 11, δεν πειράζει. Δεν έχουν σημασία αυτά. Σημασία έχει να ωφεληθείς από το κείμενο. Να ωφεληθείς από το κείμενο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή έφαγα πολύ, λέω να σταματήσω εδώ. Ο Παπαδιαμάντης δεν έγραφε ποίηματα, ντροπή σου. Παίρνεις 5 εις τον έλεγχο του σχολείου. του δημοτικού. Τι ωραία που θα ήταν να κάνω στο δημοτικό Παπαδιαμάντη για τα παιδιά. Δεν μπορώ να αλλάξω βιβλίο. Τι γίνεται? Ωστόσο, πριν κλείσουμε, μπορώ να σας κάνω μερικά triggers, χωρίς να κάνετε redeems εσείς, δεν έχει σημασία.
Και θα κλείσουμε έτσι. Κατάλαβες. Βατραχάκι. Νούμερο 1. Βατραχάκι. Πάμε να προσθέσουμε και έκο όμως. Και έκο. Να γουστάρουμε. Να γουστάρουμε τρελά με έκο. What? Τι είναι εξίστρα? Τι εννοείς, hello? Δεν είναι εξίστρα, είναι βατραχάκι. Τι εξίστρα, τι λέει? Α, εξίστρα, δεν έχω εξίστρα, δεν το έχω σκεφτεί. Είναι μακριά, δεν ξέρω. Ανήκει στην οικογένεια των εξίστρων μουσικών. Δεν έχω εξίστρο, αλλά το καινούργιο μου απόκτημα, αυτό που ήθελα να σας δείξω, είναι το Rain Stick. Επιτέλους μου ήρθε το Rain Stick και μου ήρθε το Σάββατο. Το Σάββατο μου ήρθε. Είμαι πολύ τυχερός. Χθες δηλαδή, Σάββατο πρωί, 31 του μηνός πρωί. Απίστευτο. Καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Είμαι πολύ κολοφαρδός. Μου ήρθε το Rain Stick μου. Είναι πολύ απλό. Περίμενε.
Συμφωνώ σε όλα. Να είσαι καλά. Πέρασε το πουλάκι, πέταξε. Πρώτον, δεύτερον. Ο Παπαδιαμάδης δεν είναι ποιητής, είναι λογοτέχνης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχεις, με υγεία. Καλή χρονιά να έχεις, φιλαράκι, με υγεία, να είσαι καλά. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα για σένα. Να είσαι πάντα καλά. Και ο καινούργιος χρόνος να έχει όλους τους ανθρώπους καλά. Μετά τα φώτα, επειδή αυτό το βιβλίο έχει τίτλο «Τα Χριστουγεννιάτικα, τα Πρωτοχρονιάτικα και των Φώτων», έτσι λέγεται, μόλις λοιπόν τελειώσουν τα φώτα, πότε είναι τα φώτα? Ιανουαρίου πέφτει Παρασκευή, πρόσεξε. Οπότε σε μια εβδομάδα, 8 Ιανουαρίου είναι ακριβώς, ναι. Συγγνώμη για την πίστη, το περίμενα, δεν πειράζει. 6, ναι. Οπότε την άλλη Κυριακή, σε μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα, ξέρεις τι θα ξεκινήσουμε. Δεν στο λέω. Κάνε follow στο Instagram για να το στο ανακοινώσω. Θα στο ανακοινώσω Παρασκευή βράδυ. Την Παρασκευή βράδυ. Έτσι. Λοιπόν. Instagram. Έχεις μια γεύση τρικυμία στα χείλη. Τι λέει? Την χαλάει ο πυρετός. Όταν έχει πυρετό χαλιέται. Ή κάτι πίνει. Με απότερο σκοπό για να γίνει καλά από τον πυρετό. Αλλά μάλλον δεν γίνεται καλά από τον πυρετό. Καταλαβες, έχεις μια γεύση τρικυμία στα χείλη να πείσει. Πόσα δευτερόλεπτα θέλεις το time out να είναι? Σου δίνω αυτή την επιλογή. Να διαλέξεις. Ναι. Μα και τώρα, διαβάσαμε ένα διηγηματάκι διαβάσαμε. Και το τέλος ήταν πολύ συγκινητικό και είχε και happy end. Δεν το πρόλαβες, δεν πειράζει. Την Τετάρτη θα συνεχίσουμε. Απλά δεν διαβάζω το επόμενο εξής, γιατί είναι πάλι 30 σελίδες. Και το να διαβάσω 30-35 σελίδες, οπότε τώρα έκανα 2 ώρες. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλες 2 ώρες. 4 ώρες έγινε σε μέρα είναι πάρα πολλές για μένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λυπάμαι πολύ. Άσε που οι περισσότεροι γλουκάρουν. Κοίταξε, αυτό δεν με ενοχλεί. Δεν με πειράζει. Τα παιδιά έρχονται, σαπορτάρουν, εντάξει, όλα καλά. Αλλά θα με κάνανε πιο χαρούμενο αν ακούγανε κιόλας. Πρώτον, για να μιλάμε στο chat, ξέρω εγώ. Και δεύτερον, να υπάρχει δηλαδή ένα interaction που λένε στο χωριό μου, καταλάβες. Να μάθω τη γνώμη τους. Εγώ θα ήθελα έτσι τα παιδιά, ας πούμε, να μάθω τι γνώμη έχουν για τον Παπαδιαμάδη, τους αρέσει? Βρίσκουν τη γλώσσα δύσκολη? Δηλαδή τι γίνεται? Αλλά εκτός από αυτό, πρόσεξε, εκτός από αυτό, είμαι 150% σίγουρος ότι θα ωφεληθούν πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα για τον Γκρέτα. Θα σου πω μέσα σε 2 φράσεις την ιστορία που διαβάσαμε. Μέσα σε 2 φράσεις η ιστορία είναι η εξής.
είναι το κλασικό, είναι το χωριό που είναι όλοι φτωχοί στο χωριό, πάνω στα καπηλιά είναι οι ναυτικοί και μικροπαίρνουν κτλ. Κτλ. Και μένει μέσα στο καπηλιό ένας τύπος ο οποίος μιλάει, δεν μιλάει καλά ελληνικά. Το διήγημα λέγεται Αμερικάνος. Αυτός λοιπόν μπαίνει μέσα, κερνάει κτλ. Κτλ. Και μετά φεύγει από κάποια στιγμή και μας λέει ο Παδιαμάντης ότι πηγαίνει σε ένα σπίτι. Ναι, να ξαναδιαβάσεις, είναι πολύ ωραίος. Και αυτό που θα σου πω θα σας αρέσει πολύ. Και τα παιδάκια λέγαν τα κάλαντα και είδαν κάτι παιδάκια που πήγαν σε ένα σπίτι. Ανοίγει μια γριά την πόρτα του σπίτι, ανοίγει μια γριά και λέει, λένε τα παιδιά να τα πούμε. Λέει γριά, όχι παιδάκια μου, λέει εμείς είμαστε μόνοι μας εδώ, λέει σε ποιον να τα πείτε, φύγετε. Αυτός πήγε από αυτό το σπίτι που πήγαν τα παιδιά και βγήκε η γριά και έγινε αυτό το σκηνικό, πήγε απέναντι σε κάτι χαλάσματα. Έσκυψε μέσα στα χαλάσματα και φίλησε το χώμα στα χαλάσματα. Τέλος πάντων, να μην στα απολογώ, αυτός ο άνθρωπος ήταν ντόπιος, ο οποίος πριν από 20 χρόνια έφυγε και εξενιτεύτηκε στην Αμερική. Έκανε πολλά λεφτά και μετά από 20 χρόνια γύρισε. Η γριά είχε μια κόρη, η οποία μετά από 20 χρόνια γέρασε. Αλλά δεν παντρεύτηκε κανέναν. Τον περίμενε. Και από 15 η κόρη έγινε 35. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν το πρώτο τέλος. Το πρώτο διήγημα που διαβάζουμε, που το τέλος δεν ήταν λυπητερό, ήταν ευχάριστο. Αλλά πάλι συγκινήθηκα, γαμώτο. Άμα πας να δεις πάλι το VOD, θα δεις πόσο ρεζίλι έγινα. Γιατί, θα σου διαβάσω το τέλος, πρόσεξε. Θα σου διαβάσω την τελευταία σελίδα. Είσαι εδώ ή έφυγες? Ναι. Ωραία, να σου διαβάσω την τελευταία σελίδα. Θέλεις και να κλείσουμε έτσι. Ωραία. Την τελευταία μια μισή σελίδα. Πρόσεξε. Όταν, κάτσα εδώ, έχω το σωστό ήχο, για να μην μου λες τίποτα περίεργο, να μην μου λες πώς ακούγες έτσι ρε φίλε, τι πράγματα είναι αυτά. Όχι, το σωστό ήχο έχω. Λοιπόν, προχωράω. Άκου πώς τελειώνει, άκου. Κάτσε ρε, κλείσουμε όλοι μαζί. Μη φεύγεις. Κουράστηκες, φεύγεις. Καληνύχτα λέει. Άντε, καληνύχτα. Έλα, 10 λεπτά θα κάνουμε. 12 η ώρα θα έχεις πες για ύπνο. Λοιπόν. Όταν οι γείτονες της Θεακυρατσούς, της Μιχάλενας, εξύπνησαν μετά τα μεσάνυχτα για να υπάγουν στην εκκλησία, τις οποίες οι κόδωνες εκλάγκαζαν θορυβωδώς, πόσον εξεπλάγησαν ειδώντες την οικία της πτωχής χείρας, εκεί όπου δεν εδέχονται τα παιδεία να τραγουδήσουν τα Χριστούγεννα, αλλά τα απέπεμπον με τας φράσεις «Δεν έχουμε κανένα» και «Τι θα τραγουδήσετε από μας?» Κατάφωτον, κοίτα η άλλη σπολερού, κοίτα. Κατάφωτον, με όλα τα παραθυρόφυλλα ανοιχτά, με τα σιέλους αστράπτους σας, με τη θύραν συχνά ανοιγοκλειωμένην, με δύο φανάρια αναρτημένα στον εξώστην, με ελαφρώς δερχομένα σκιάς, με χαρμοσύνους φωνάς και θορύβους. Τι τρέχει, τι συμβαίνει? Δεν ήργησαν να πληροφορηθώσουν. Όσοι δεν το έμαθαν στη γειτονία, το έμαθαν στην εκκλησία. Και όσοι δεν πήγαν στην εκκλησία, το έμαθαν από τους επανελθόντας ήκαδε την αυγήν μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας.
ο ξενιτευμένος ο αυρός, ο από 20ετίας απόν, ο από δεκαετίας μη επιστήλας, δεν είχε στείλει γράμμα δηλαδή, ο από δεκαετίας μη αφήσας που ίχνη, άκου άκου, ο μη συναντήσας που πατριώτην, ο μη ομιλήσας από 15ετίας ελληνιστή, είχε γυρίσει πολλά μέρη στον νέον κόσμο, είχε ενεργαστεί ως υπεργολάβος εις μεταλλεία και ως επιστάτης εις φυτείας και επανήλθε με χιλιάδα στινά σταλήρων εις τον τόπον της γεννήσεώς του, όπου επανέβρεν ηλικιωθήσαν αλλά ακμέαν ακόμη την πιστή του νηστήν. Εν μόνον είχε μάθει προ 15 ετών το θάνατο των γονέων του περί της μνηστής του, είχε σχεδόν πεποίθηση ότι θα είχε υπανδρευθεί προπολού. Πρόσεξε τι λέει. Εν τούτης διετήρια μηδράν την αελπίδα. Εκ δυσιδαίμονος φόβου, όσον επλησίαζαν στην πατρίδα του, τόσο εδίσταζε να ερωτήσει απευθείας περί της μνηστής του, μη δίδων άλλος γνωριμίας εις κανέναν των πατριωτών του, όσους τυχόν συνάντησεν άμα φθάσασαι στην Ελλάδα. Πρόσεξ. Επροτίμα να αγνώει τι έγινε η μνηστή του μέχρι της τελευταίας στιγμής, καθήν θα επιβιβάζοντο εις τον τόμον της γεννήσεώς του και θα προσήρχετο εις ευλαβή επίσκεψη εις το ερείπιον, όπου ήτο άλλοτε η πατρό οικία του. Και τελειώνει έτσι. Άκου. Μετά τρεις ημέρες, την Κυριακή μετά την Χριστούγεννηση, ετελούντο εν πάση χαρά και σεμνότητη η γάμη του Ιωάννου Ευσταθίου Μουθονιού μετά της Μελαχρινής Μιχαήλ Κουμπουρτζή. Η Θεία Κυρατσό μετά τα τόσα έτη, να σου είπα, η Θεία Κυρατσό, πρόσεξε, μετά τα τόσα έτη εφόρεσεν επολίγα στιγμάς χρωματιστήν πολίτικην μανδύλαν, φορούσε μαύρα, δια να σπαστεί τα στέφανα. Και την παραμονή του Αγίου Βασιλείου Εσπέρας ισταμένη στον εξώστην οικούστη, πάλι θα συγκινηθώ, φωνούσα προς τους διερχομένους ομίλους των παιδών, ελάτε παιδιά να τραγουδήσετε. Εφημερίδα το Άστι, 25 με 26 Δωδεκάτου, δημοσιεύθη αυτό σε δύο συνέχειες, 25 με 26 Δωδεκάτου 1891. Κατάλαβες, κατάλαβα. Συγκινήθηκα. Είστε διά. Λοιπόν, φύγαμε για ρέιτ. Πριν φύγουμε για ρέιτ όμως, λέω το εξής, ότι χθες ξεκινήσαμε το Twin Mirror. Πλέον θα δούμε, θα κάνω κανένα εξτρά την BD stream, θα δούμε, αλλά άμα κάνω εξτρά stream και με δεις, μπες. Εγώ σου λέω το κανονικό πρόγραμμα τώρα, πρόσεξε. Την Τρίτη λοιπόν, Τρίτη και Πέμπτη, ίσως, γιατί μπορεί να με τερματίσουμε κατευθείαν. Τρίτη και Πέμπτη θα συνεχίσουμε το Twin Mirror, Τρίτη και Πέμπτη, 8 ώρα το απόγευμα. Τετάρτη πάλι ASMR τελευταίο ASMR θα κάνουμε με Παπαδιαμάντη. Και Κυριακή θα σου κάνω έκπληξη τι θα, αλλά θα αλλάξουμε βιβλίο. Θα τα αφήσουμε για του χρόνου τα Χριστούγεννα. Το μισό, διαβάσαμε το μισό. Να το, εδώ είμαστε. Το βλέπεις? Εδώ. Και επιστρέφω στο ερώτημα, γιατί δεν μιλάμε σήμερα έτσι, γιατί διότι ενίκησαν. Θα σου αρέσει πάρα πολύ η έκπληξη, την έχω πει. Α, δεν στη λέω. Άμα δεν στην έχω πει, δεν στη λέω. Λοιπόν. Ω, δεν έχει πει. Θα δείτε. Ωραία, δεν στη λέω. Να περιμένετε στο Instagram.
Δεν μιλάμε έτσι διότι ενίκησαν εδημοτικιστέ. Εδημοτικιστέ. Δυστυχώς ενίκησαν γιατί, κοίταξε να δεις, οι λογοτέχνες ήταν και αυτοί χωρισμένοι. Κάποιοι θέλαν τη δημοτική, κάποιοι θέλαν την καθαρεύουσα, που λέμε καθαρεύουσα. Εντάξει. Δυστυχώς επεκράτησε. Δεν έχει σημασία όμως. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Έχουμε ελευθερία. Μπορείς αν θες να μάθεις καθαρεύουσα και να γράφεις έτσι. Θα μου πεις, μια γλώσσα άμα δεν τη μιλάς πεθαίνει. Δηλαδή, για που λέμε ότι ξέρουμε αρχαία ελληνικά, δεν τα μιλάμε όμως. Αν ξέρουμε να τα διαβάζουμε, ή καθαρεύουσα, δεν τη μιλάς, δεν τη μιλάς. Δυστυχώς έτσι είναι. Βέβαια, τα αρχαία ελληνικά και καθαρεύουσα δεν έχουν πεθάνει, γιατί... Άκου τώρα τι θα σου πω, τώρα θα σε κάνω mind blown, θα σε κάνω mind blown. Διότι τα αρχαία ελληνικά και την καθαρεύουσα τα μιλάμε μέσα στο μυαλό μας, γιατί όταν διαβάζεις ουσιαστικά μιλάς μέσα στο μυαλό σου. Λοιπόν, για να είμαι κουραστικός μεταφορικά, άκου, εγώ ιατρός δεν είμαι, εγώ δεν ξέρω πως μπορεί να θεραπευθεί αυτό το πράγμα και δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι, αλλά υπάρχει τρόπος να θυμάσαι την ορθογραφία. Και εσύ νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις, γιατί πρέπει να θυμάσαι το, πώς το λένε, το έτοιμον, το έτοιμον. Ναι ρε παιδί μου, αλλά καλά, σωστό και αυτό που λες, ναι, ισχύει. Αλλά και την ετυμολογία δηλαδή. Εάν θυμάσαι την ετυμολογία, γιατί να κάνεις λάθος στην ορθογραφία. Δεν καταλαβαίνω. Και δεν έχεις και πολλά ορθογραφικά. Δεν κατά μια χαρά. Κουραστικός έτσι γράφεται. Παρακαλώ, έτσι γράφεται. Δεν θυμάμαι κάτι. Ναι, το έγραψες το δεν θυμάμαι κάτι. Το έγραψες με έψιλον. Ενώ είναι με αλφαγιώτα. Ξέρεις πως θα το θυμάσαι αυτό? Εάν πεις γαμιέμαι, ας το πω και ASMR, γαμιέμαι, θα το γράψεις με έψιλον? Άρα το θυμάμαι, γιατί να το γράψεις με έψιλον? Πρέπει να το γράψεις με αλφαγιώτα. Πώς φάνηκε? Κατάλαβες? Κάνε αυτά τα μικρά κόλπα. Λοιπόν, λοιπόν, πρόσεξε. Θυμάμαι, γαμιέμαι, καταλαβαίνεις, έτσι, όχι με έψιλον, γιατί. Ετυμολογία, όχι, 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 ετυμολογία, το έτοιμος, καταλαβαίνεις. Το έτοιμον. Ελληνιστική κοινή έτοιμον. Ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του επιθέτου έτοιμος. Αρχαία ελληνική αληθής. Αληθής. Όπως λέμε, πρόσεξε, 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 πρόσεξε. Όπως λέμε, να σου εξηγεί η Ρος Μπλακ. Όπως λέμε, ετοιμιγορία. Δεν λέμε στο δικαστήριο. Ετοιμιγορία είναι με έψιλον. Άρα λοιπόν και η ετοιμολογία είναι το αληθές. Το καταλάβαμε αυτά. Τώρα, όσον αφορά για τη γραμματική, ό,τι τελειώσει στη λίγουσα και δεν τονίζεται είναι με αλφαγιώτα. Καταλάβες? Αυτά. Εγώ επειδή δεν τα ξέρω αυτά, να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι το γαμιέμαι. Κατάλαβες? Φοβερό κόλπο. Λοιπόν.
Αυτά. Υπάρχουν πρακτικοί τρόποι. Υπάρχουν πρακτικοί. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα πάμε rate. Θα κάνουμε troll rate τώρα. Troll rate. Θα κάνουμε troll rate. Τρολολό. Σας περιμένω την Τρίτη. Να συνεχίσουμε. Το Twin Mirror. Το Twin Mirror είναι έπος. Είναι καταπληκτικό. Φύγαμε. Να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Να διαβάζεις πολύ. Και να είσαι καλό παιδί. Στον Γάλλο έχουμε πάει πάρα πολλές φορές raid. Οπότε δεν θα πάμε στο Γάλλο αυτή τη φορά, αλλά θα πάμε σε αυτά τα μουρλοκομεία. Μείνε για να δεις αυτά τα τρελοκομεία. Είναι ένα ζευγάρι που δες τι κάνουνε. Δες τι κάνουνε. Είναι έπος. Δες τους. Καληνύχτα σε όλους. Καλή χρονιά και πάλι. Να είστε πάντα καλά. Σας φιλώ, σας αγαπάω. Και τα λέμε Τρίτη με Twin Mirror. Τρίτη με Twin Mirror, 8 η ώρα το απόγευμα. Όλα θα γίνουνε. Crate.gr. Όλα θα γίνουνε. Δώστε αγάπη και δείτε τι υπέροχοι, τι χαρούμενοι και τι καλοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Φιλάκια πολλά, καληνύχτα σας. Γεια σας.